μία ίσον καμία. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε για τέταρτη φορά στη Λέρο. Αυτή τη φορά για να εξερευνήσουμε τη νεότερη ιστορία του νησιού πάνω στη σέλα της Vodge 300 Rally. Σα είχα υποσχεθεί εδώ και καιρό να σα παρουσιάσω την κυρία που έχω δίπλα μου. Έπεσε όμω τηλέφωνο και ήταν από το Δήμο τη Λέρου. Και μου λέει: Θανάση, έχει έρθει στο νησί ήδη τρει φορέ. Πρέπει να έρθει ακόμα μία τουλάχιστον για να δείξουμε πράγματα τα οποία είναι μοναδικά, ιδιαίτερα και συνδέονται άρτια με τη νεότερη ιστορία τη Ελλάδα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Πάμε όμω πρώτα να γνωρίσουμε τη Βόρτσα Ράλη. Η μοτοσυκλέτα είναι μία ψευδοεντούρο με πολλά στοιχεία από εντούρο. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Έχω ένα κινητήρα 292 κυβικών εκατοστών που τον έχουμε δει στο παρελθόν από την Καβασάκη και LX300. Τι θυμάστε φαντάζομαι. Αν δεν τη θυμάστε θα μπείτε στο ίντερνετ, θα ψάξετε και θα τη βρείτε. Δεν είναι όμως ο κινητήρας της Καβασάκη, είναι της Λοντσίν. Και τον ίδιο κινητήρα βάζει και στο DS300 που έχουμε παρουσιάσει την αντίπαρο. Εδώ βέβαια έχουμε μία μοτοσυκλέτα Εντούρο με στοιχεία ψευδοεντούρο, όπω σα είπα. Γιατί πολύ απλά, ενώ τα καταφέρνει πολύ καλά στα χώματα, μπορεί να είναι και μία μοτοσυκλέτα καθημερινή χρήση. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τα πάντα και το βασικότερο, πάνω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα θα εκπαιδευτεί γιατί είναι ένα πραγματικό σχολείο. 147 κιλά. Όχι γεμάτη. Γεμάτη πάει κάτι τη παραπάνω. Γιατί είναι και φορτωμένη με πράγματα. Και τα καγκελάκια τη τα έχει, και τι χουφτίτσε τη έχει, και το φεριγκάκι έχει, και άμα και το σχαράκι έχει. Και εμεί το φορτώσαμε για τα καλά, για να φέρουμε τον εξοπλισμό και τα πολιτικά μα δρούχα στη Λέρο. Γιατί τώρα φοράμε τα εντουράδικα. Έτσι η μοτοσυκλέτα βλέπουμε ότι έχει έναν εξοπλισμό για να κινηθούμε στην καθημερινότητα, να πάμε την εκδρομή μα, αλλά να μπούμε στα χώματα και να κάνουμε κάτι τελείω διαφορετικό και παράλληλα να εκπαιδευτούμε σε ένα τερέν οδήγηση που θα μα κάνει του καλύτερου οδηγού. 147 κιλά. Και τι να λέει, δεν είναι πολλά γιατί χειροπεί. Είναι ελαστικός ο κινητήρας. Μάλιστα παρά είναι ελαστικός τόσο πολύ που σηκώνει και ένα καλό μάκρυμα. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ αν αυτή η μοτοσυκλέτα να έχει πίσω γρανάζι, τρία δόντια, μπορεί και τέσσερα μικρότερο. Να απλώσει και να κάνει τα πάντα με λιγότερες τροφές και χαμηλότερες θερμοκρασίες και κατανάλωση. 11 λίτρα στο τεπόζιτο. Δεν είναι λίγα, γιατί τα 11 λίτρα θα μας χαρίσουν μια super-wow αυτονομία, αφού η πραγματική κατανάλωση της μοτοσυκλέτας θα ξεκινήσει από τα 3,5 λίτρα και δεν θα ξεπεράσει τα 4 λίτρα και κάτι. Άντε να πούμε έτσι για την ιστορία, 4,3. Και τι είναι αυτό το εντούρο που έρχεται και παντρεύεται με το ψευδοεντούρο. Ψευδοεντούρο παλιά λέγαμε τις μοτοσυκλέτες που είχαν ο οπίσθιο τροχό 17 ιντζών. Βλέπε εξτή έτσι για την ιστορία. Εδώ η πίσω ζάντα είναι 18 ιντζών, όπως είναι και τα σκληροπυρηνικά εντούρο. Μπροστά φυσικά ούτε λόγος. 21 ιντζες για να έχουμε το κατάλληλο βήμα και να κάνουμε τις σωστές διελεύσεις στο χωματόδρομο. Άρα από τροχούς Έχουμε μια εντούρο μοτοσυκλέτα. Όμω, από φιλοσοφία, λειτουργία και χρηστικότητα, η μοτοσυκλέτα σε όλα τα άλλα είναι ψευδοεντούρο. Το ψευδοεντούρο το βάζουμε στα θετικά. Αναρτήσει. Μπροστά έχουμε ένα ανεστραμένο μπροστινό σύστημα, αρκετά σφιχτό και σε χώμα και σε ασφαλτό. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχουμε ρυθμίσει και δεν γνωρίζουμε και διαδρομή. Για την ιστορία θα πούμε ότι πρέπει να είναι γύρω στα 200 κάτι χιλιοστά, δηλαδή καθαρά εντουράδικη διαδρομή. Πίσω έχουμε ένα αμορθισέρ απλό. Που ρυθμίζεται όμω η προφόρτηση λατερίου. Τι συμβαίνει όμω τώρα, οδηγικά και πού θα τη χρησιμοποιήσει αυτή τη μοτοσυκλέτα που κακώ τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί και τη θέση αυτών των εκπληκτικών μοτοσυκλετών. Που πραγματικά πα στο χώμα και αλλάζει η ζωή σου. Κάνει άλλα πράγματα που δεν πάει να έχει μοτοσυκλέτα των 30.000 ευρώ και των 200 ύπων, δεν θα τα δει ούτε στον ύπνο σου. Αυτέ έχουν πάρει το δρόμο τη εξαφάνιση. Είναι κάτι σαν του δεινόσαυρου. Και αυτό εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί εγώ ω μοτοσυκλετιστή, εδώ πάνω μύθηκα σε τέτοια μοτοσυκλέτα. Εδώ κάναμε σχολείο οδήγηση από μόνοι μα και μάθαμε τι πάει να πει τούμπα, φερνάρισμα στο χώμα και τα σχετικά. Και μια και λέω για φερνάρισμα στο χώμα, να πούμε ότι η Βότζα έχει προβλέψει και έχει βάλει και κουμπάκι στα αριστερά που φυσικά απενεργοποιείται το ABS. Πώ δουλεύει τώρα, Γιατί ακού εντούρο και λε θα ανοίξω τον γκάζι και πρώτη Δευτέρα Τρίτ θα είμαι στον αέρα. Όλε οι ταχύτε λαμπάδα. Καμία σχέση. Εδώ έχουμε ένα λειτουργικό, αξιόπιστο κινητήρα με τεράστια διαστήματα σερβι. Ανά 24.000 χιλιόμετρα έχουμε τη ρύθμιση των βαλβίδων και έχουμε τα 21 άλογα διαμερισμένα ήπια και σωστά. Εάν θέλουμε η μοτοσυκλέτα να είναι πιο απλωτή και διαχειρίσιμη, πολύ απλά μικραίνουμε το γρανάζι πίσω και θα κερδίσουμε παντού. Ακόμα και στο χώμα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σε χωμάτινο τέρεν και εδώ στη Λέρο, πάνω στα βουνά που βομβαρδίστηκαν όπω σα έχω πει 52 ολόκληρε ημέρε και είναι ιδιαίτερα κακοτράχαλο το έδαφο, μπορούσα και είχα τέταρτη και πέμπτη σχέση στο κυβότιο. Άρα, στην άσφαλτο είμαστε μόνιμα με πέμπτη και έκτη για να κινηθούμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα 110. Μετά τα 110, ε, έχει κάτι ψηλού, λίγου και θα έλεγα και ενοχλητικού κραδασμούλιδε. Αυτοί οι κραδασμούλιδε παίρνουν το δρόμο του κάπου αλλού. Άμα βάλουμε, θα ξαναπώ το γρανάζι το μικρότερο πίσω. Επιμένω σε αυτό γιατί δυστυχώ πολλέ φορέ από μια ίσω λάθο επιλογή της εταιρεία, του εργοστασίου, εμείς εισπράττουμε ένα κακό οδηγικό feedback. Και πιστεύω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, διότι με κάποιες μικρές μετατροπές, που τα ελληνικά μαστόρια ξέρουν πολύ καλά από τέτοια κόλπα, θα γίνει μια άλλη μοτοσυκλέτα, πολύ καλύτερη και ενώ είναι ήδη καλή, θα εισπράξουμε το απόλυτο, το σούπερ wow μηχανάκι για καθημερινή χρήση και βόλτα στο βουνό. Εδώ τα βουνά δεν είναι... Άιντε, άιντε. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Εδώ τα βουνά είναι ύψης της στρατηγικής σημασίας. Και εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τα βουνά τα οποία διαθέτουν και κάτι που είναι κάτι λιγότερο από μοναδικό. Γιατί υπάρχει μόνο άλλο ένα αερόφωνο. Εδώ λοιπόν ήρθαμε για να δούμε το αερόφωνο και πήραμε ένα κομμάτι χωμάτινο, στριφτερό και φιδίσιο, βοτζ όχι παλικάρι, παραπάνω από παλικάρι, ήρωας πολέμου, μα έφτασε σε αυτό το ραντάρ, ας πούμε, τη εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που ήταν ηχητικό. Ακούγανε τα αεροπλάνα από μακριά και ο βόμβο στο εσωτερικό δημιουργούσε μια διάθλαση στο νερό που υπήρχε και έτσι καταλαβαίναν ότι κάπου μακριά έρχονται οι εχθροί να επιτεθούν και να βομβαρδίσουν το νησί. Η Λέρο ανήκει τα Δεκάνησα. Ήταν μέχρι και το 1945 Ιταλοκρατούμενη. Μετά ήρθε στα χέρια των Ελλήνων και πολύ καλά έγινε. Τότε έγινε μια τεράστια μάχη και εδώ το νησί με αγγλική διοίκηση και με Ιταλούς στρατιώτες πολέμησε σε μια γερμανική εισβολή και όλα γίνανε ίσωμα. Όλα γίνανε χαλίκι. Το νησί όμως έχει κρατήσει πάρα πολλά μνημεία από τότε. Το Ναύσταθμο και το ιδιαίτερο λιμάνι του Λακίου, το οποίο έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη στρατιωτική σημασία ακόμα και σήμερα. Η Λέρος είναι ένας προορισμό ιδιαίτερο και με μια τέτοια μοτοσυκλέτα μπορείς να την ανακαλύψεις να πας παντού και να απολαύσει σημεία τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στο χάρτη ούτε πουθενά ίσως μόνο στα παραμύθια. Περνάμε στη μοτοσυκλέτα. Τι συμβαίνει στην άσφαλτο. Είναι εύκολη. Είναι ιδανική για αρχάριους μοτοσυκλετιστές που πουλήσαν σε καλή τιμή το παπί τους και με λίγα λεφτά ακόμα μπορούν να πάρουν μια μοτοσυκλέτα. Εδώ παίρνεις πραγματικά ένα όνειρο. Παίρνεις μια εύκολη μοτοσυκλέτα που πραγματικά θα σε διδάξει. Θα σε μάθει να οδηγά σωστά. Θα σε μάθει να κάνει το κάτι τη παραπάνω. Να φρενάρεις, να αγκαζώνει, να σκαρφαλώνει, να κατεβαίνει. Όλα αυτά που χρειάζεται ένα όρημο και έμπειρο μοτοσυκλετιστή. Και δεν είσαι αρχάριο, είσαι έμπειρο. Να την πάρει. Για να κάνει και τα διάφορα. Τα ιδιαίτερα. Αυτά που έκανε όταν ήσουν νέο. Γι' αυτό είσαι έμπειρο. Και να σου ξυπνήσει μνήμε και να σταματήσει να γράψει πολλά ακριβά χιλιόμετρα. Με λίγα χιλιόμετρα, με λίγα καύσιμα, με λίγα λεφτά μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο Γιώργο κουράστηκε το σιγουρά που μιλάω. Να ανέβω και στη Ναι. Η μοτοσυκλέτα έχει εντουράδικα στοιχεία και η Σέλα δεν είναι η απόλυτα τουριστική. Όμω είναι συμβατική για να κάνει και την καθημερινή σου μετακίνηση, την καθημερινή σου βόλτα. Ο δεύτερο θα τα βρει λιγάκι στενάχωρα πίσω. Όμω δεν είναι απαγορευτικό για το συνεπιβάτη. Θα πάρει ένα συνεπιβάτη αρκεί να είσαι και εσύ και αυτό ή αυτή σε κάπω πιο μικρέ διαστάσει. Βλέπω και το φεριγκάκι το οποίο κάνει πάρα πολύ δουλειά και ειδικά θα το ξαναπώ. Αν μακρύνουμε τη μοτοσυκλέτα και πηγαίνει ξεκούραστα, που μπορεί να πάει ξεκούραστα, 125-130 χιλιόμετρα, θα δείξει την πραγματική του αξία. Φυσικά το τιμόνι μεταβλήτης διατομής, έχει μια αρχοντιά η μοτοσυκλέτα, ξεχωρίζει και το upside down 41 χιλιοστών λίγο βαρύ ο συμπλέκτη και απομακρυσμένο από τα δαχτύλια για να τον πατήσει. Θα τον ήθελα με μια ρυθμιζόμενη μανέτα για να μπορώ να τον κουλαντρήσω. Και αντίστοιχα θα ήθελα για το εμπρόστιο φρένο που είναι αρκετά καλό σε αίσθηση και σε δύναμη, πάλι μια ρυθμιζόμενη μανέτα για να έχω το φρενάκι μου ο λίγο τι πιο κοντά. Να τα και τα καγκελάκια. Πρικισμένη μοτοσυκλέτα και σχετικά φαρδιά μας παιδάκια, όχι σαν αυτά που έχουν τα καθαρό αίμα, αλλά εντάξει, έχει δώσει μια χωμάτινη αρχοντιά η εταιρεία, γιατί πολύ απλά αυτή η μοτοσυκλέτα έχει ξεκάθαρα ένα χωμάτινο προσανατολισμό. Εμένα αυτά μου αρέσουν. Γιατί ουσιαστικά οι εταιρείε θυμούνται το παρελθόν του. Θυμούνται την πραγματική του διάσταση που για να ξεκινήσει σωστά πρέπει να ξεκινήσει από κάτι τέτοιο. Και είναι συμβατικό, είναι βατό, είναι αληθινό. Διότι αυτή η μοτοσυκλέτα σου δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ένα από αυτά σε σχέση πάντα και με την ποιότητα κατασκευή και με την πολύ καλή αντιπροσωπεία που υπάρχει στην Ελλάδα, έχει και μια ισορροπημένη τιμή. Επιτέλου, πραγματικέ αληθινέ τιμέ για μοτοσυκλέτε. Γιατί εδώ μιλάμε για 4.650 ευρώ. Δεν είναι κάτι υπερβολικό, είναι κάτι συμβατικό και πέρα από το χόμπι, κάνει και την καθημερινή σου μετακίνηση. Σιγά που θα τελειώνω εγώ τώρα την παρουσίαση έτσι. Τέταρτη φορά στη Λέρο και δεν γίνεται να κάνουμε ξεπέτε. Πρέπει να πούμε τα special thanks. Και θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο ευχαριστώ που θα πάει στο Δήμο Λέρου όπου μα κάλεσε και μα είπε να έρθουμε για ακόμα μία φορά. Και είδαμε ότι η Λέρο δεν τελειώνει όσε φορέ και αν την επισκεφτεί. Τι θε από γαστρονομία, τι θε από φιλοξενία, τι θέλει από τοπία, από ιστορία και όσο μικρή και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι τεράστια. Είναι προορισμάρα. Εγώ στη Λέρο μου φαίνεται ότι θα έρχομαι κάθε χρόνο παρουσιάζω, δεν παρουσιάζω μοτοσυκλέτα. Special thanks Blue Star Ferries. Δεν θα μπορούσαμε να μην την αναφέρουμε. Τα έχουμε πει. Μα ταξιδεύει με πολυτέλεια ξενοδοχείου. Έτσι λοιπόν είναι η εταιρεία η ναυτιλιακή που μα δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτού του προορισμού και μαζί με την Blue Star Ferries που την ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Anec Lines που μα έκανε τη χάρη και μα έφερε από την Κρήτη αυτό τον φουκαρά και ταλέπορο, τον συνεργάτη μα, τον Γιώργο το Λιοντάκι, μωρέ, μωρέ γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει κάνει και πολύ ωραία πλάνα. Special thanks Παραντάει κρυθώνει στο ξενοδοχείο που μα φιλοξενεί. Γιατί πού θα μείνουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Σκινείτε είμαστε να μείνουμε στην παραλία επειδή ήρθαμε με εντούρο. Μείναμε και στο ξενοδοχείο. Φάγαμε και τα καλύτερα και φυσικά συναντήσαμε του καλύτερου φίλου μα. Το μοτοσυκλετιστικό όμιλο Λέρου. Τα παιδιά που μα αγαπάνε, μα περιμένουν, ξενυχτάνε για πάρτι μα και στο φινάλε φινάλε αυτή τη φορά μπήκαν στη διαδικασία να κουβαλήσουν και τα πράγματα μέχρι το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αυτά τα λίγα ή τα πολλά από την ιστορική, την πολύπαθη, αλλά την πολύ premium λέρο. Ένα νησί μοναδικό, ένας προορισμός ιδιαίτερος, που αν θες πραγματικά να δεις τις ομορφιές της, να ταξιδέψει μέσα στην ιστορία της, πρέπει να τολμήσεις. Και επειδή το μότο μας σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ο τολμών νικά, λέμε ναι στη Vodge 300 Rally, μία μοτοσυκλέτα που μπορεί και τα κάνει όλα.